Παράταση έως τις 30 Ιουνίου για τη διαδικασία του Brexit, ζήτησε με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Τερέζα Μέι. Η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επανέλαβε την πρόθεσή της να ζητήσει μία ακόμα ψηφοφορία για το σχέδιό της για το Brexit, αν και δεν διευκρίνησε πότε θα γίνει αυτή. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε προτάσεις για μια τρίτη ουσιαστική ψηφοφορία. Αν περάσει, η παράταση θα δώσει χρόνο στη Βουλή για να εξετάσει το νομοσχέδιο για τη Συμφωνία Αποχώρησης. Διαφορετικά, η Βουλή θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Ως Πρωθυπουργός, δεν είμαι έτοιμη να καθυστερήσω το Brexit πέρα από τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από Βρυξέλλες και Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απορρίψει το αίτημα για παράταση αν η Τερέζα Μέι δεν παράσχει εγγυήσεις ότι τελικά το κοινοβούλιο της θα υπερψηφίσει τη συμφωνία. Μήνες καθυστερήσεων και μια ενορχιστρωμένη εκστρατεία εκβιασμού με εκφοβισμούς και δωροδοκίες απέτυχαν να πείσουν τη Βουλή και τη χώρα ότι η συμφωνία της είναι κάτι παραπάνω από εθνική αποτυχία που πρέπει να απορριφθεί. Ξέμειναν από χρόνο, ξέμειναν από ιδέες. Ο κόσμος, πρόεδρε, σε όλη τη χώρα έχει αγχωθεί και απελπιστεί με την απόλυτη ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης για να βρει διέξοδο στην κρίση. Στις Βρυξέλλες προσανατολίζονται είτε σε μία μικρή παράταση ως τα τέλη Μαΐου είτε σε μία μακρά παράταση ως τα τέλη του έτους. Στη δεύτερη περίπτωση, η Μεγάλη Βρετανία θα αναγκαστεί να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Αν συνεχίσετε να ζητάτε παράταση του άρθρου 50, Πρωθυπουργέ, θα προδώσετε το βρετανικό λαό. Αν δεν το κάνετε, θα τιμήσετε τις οδηγίες του. Πάντως, ούτε στο Λονδίνο, ούτε στις Βρυξέλλες προκρίνουν την ιδέα της βρετανικής συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Αυτό που κάνει η Πρωθυπουργός επιμένοντας το αποτυχημένο σχέδιο είναι βαθιά επικίνδυνο για τη χώρα μας. Για το εθνικό συμφέρον νικετεύω την Πρωθυπουργό να επανεξετάσει. Πιθανή συμμετοχή της Βρετανίας στις ευρωεκλογές ενδέχεται να θέσει υπονομική αμφισβήτηση κάθε μελλοντική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.